επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες του Sky για την ευρωπαϊκή πίστη. Στο κυνήγι μιας ακόμη επιβεβαίωσης, αυτή την ώρα η Γενική Συνέλευση της Σωληνουργίας Κορίνθου. Στο τεπόζιτο του αυτοκινήτου σας, κουκούτσια από ελές και λιόσπορους. Αν οδηγείτε ντίζελ και σας νοιάζει το περιβάλλον. Αρχίζουν οι εκπτώσεις. Έτοιμες για τα μαγαζιά οι μικρές κυρίες, τα πιο μεγάλα κέρδη όμως για τη μεγάλη κυρία. Συζήτηση στο στούντιο του Sky με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, Αλέξανδρο Δρακάτο. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλό σας μήνα. Η χθεσινή ανάκαμψη του τραπεζικού κλάδου, την οποία υποβοηθεί το θετικό κλίμα που δημιούργησε η ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, οθεί σήμερα ανωδικά την αγορά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προοπτική για το κυνήγι θέσεων στα βαριά χαρτιά με την έναρξη του νέου εξαμήνου, του δεύτερου για το έτος. Ωστόσο, τη δυναμική χαλιναγωγή, η συντηρούμενη φημολογία και η αρχή των καλοκαιρινών διακοπών. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης σημειώνει άνοδο της τάξης του 1,76%, ενώ έκανε και ψηλότερα, έχει πάει και 2,3%. Βρίσκεται στις 4.102,48 μονάδες. Οι τράπεζες σημειώνουν άνοδο 2,08%. Οι 20 επιλεγμένες μετοχές που κοιτούν και οι ξένοι επενδυτές άνοδο 2,10%. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι σε σχέση με την χθεσινή συνεδρίαση και αυτήν ακριβώς την ώρα έχουμε περίπου 12 δισεκατομμύρια δραχμές περισσότερα στο τζίρο. Δηλαδή έχουμε 92 δισεκατομμύρια και πλέον αυτή την ώρα, ενώ χτες είχαμε 80 δισεκατομμύρια, που σημαίνει ότι 10 δισεκατομμύρια ακόμη κάναν τη διαφορά την ανωδική. Τοτικά κινούνται μόνο ο δείκτης των leasing με 1,86% και των ασφαλιών με 0,32%. Οι υπόλοιποι δείκτες κινούνται θετικά. Δυναμική διείσδυση σε ακόμη 16 δραστηριότητες πέραν της κλωστοϊφαντουργίας επιχειρεί η Κλωνατέξ. Κατά τη χθεσινή Γενική Συνέλευση της εταιρείας, ο πρόεδρος του ομίλου Θωμάς Λαναράς ανέλησε τις επόμενες κινήσεις του. Εκεί ήταν η Βυργινία Στοϊκίδη και μας ενημερώνει. Σε μεγάλο όμιλο συμμετοχών μετατρέπεται η Κλωνατέξ με την επέκτασή της σε όλους τους τομείς χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων. Ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, τροποποιήθηκε το άρθρο του καταστατικού που αφορά στο σκοπό της εταιρείας. Η Κλωνατέξ συμμετέχει ήδη σε 17 εταιρείες, ενώ με την τροποποίηση του καταστατικού μπορεί πλέον να δραστηριοποιηθεί εκτός από τους κλάδους κλωστοϊφαντουργίας, ναυτιλίας και τουρισμού, στους τομείς τεχνολογίας, μεταφορών, κατασκευών, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τροφίμων και ποτών, καλλιντικών, ψυχαγωγίας, ενέργειας, ιατρικών υπηρεσιών, μεταλλουργίας, διάθεσης προϊόντων υπηρεσιών, διαφήμισης και επικοινωνίας. Αυτός είναι ο προτινόμενος σκοπός της εταιρείας, ο οποίος διευρύνει κατά πολύ τη δυνατότητά μας να δραστηριοποιηθούμε σε επιχειρηματικούς τομείς στο μέλλον, οι οποίοι θα έχουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Η διοίκηση της Κλωνατέξ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση προκατακτικών ενεργειών για τη σύναψη κοινοπρακτικού δανείου ύψους 25 δισεκατομμυρίων δραχμών. Σκοπός της σύναψής του, η συμμετοχή της Κλωνατέξ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 41,6 δισεκατομμυρίων της θυγατρικής εταιρείας Κλωστήρια Ναούσης. Το ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έχει ήδη υποβληθεί προς έγκριση στο χρηματιστήριο. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε επίσης τη διανομή μερίσματος 55 δραχμών αναμετοχή. Μάλιστα, η διοίκηση άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για σπλίτ της μετοχής. Στο πρώτο πεντάμινο του τρέχοντος έτους, η κερδοφορία του ομίλου ήταν υψηλή. Τα καθαρά κέρδη προφόρων ανήλθαν στα 11,3 δισεκατομμύρια δραχμές έναντι 898 εκατομμυρίων δραχμών του περσινού εξαμήνου, ενώ οι πωλήσεις άγγιξαν τα 27,2 δισεκατομμύρια. Τα κέρδη ως ποσοστό επί των πωλήσεων ήταν της τάξης του 41,5 έναντι 4,42% του αντίστοιχου περσινού διαστήματος. Για το 1999, ο κύκλος εργασιών αναμένεται να ανέρθει στα 72 δισεκατομμύρια δραχμές και τα κέρδη στα 20 δισεκατομμύρια. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε επίσης την πρόθεσή του να αυξηθεί η συμμετοχική θέση της Κλωνατέξ στις εταιρείες που διαθέτει ήδη μειοψηφική συμμετοχή, όπως η Δούδος και η Γιαννούσης. Ταυτόχρονα εξετάζει το ενδεχόμενο της συμμετοχής στο κεφάλαιο εταιρεών του εξωτερικού, καθώς και σε ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων. Από μια συνέλευση που έγινε σε μια συνέλευση που γίνεται τώρα. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Σωληνουργίας Κορίνθου, του ομίλου Στασινόπουλου. Τη συνέλευση παρακολουθεί η συνάδελφος Βίκη Καραγιαννάκη, που βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει. Βίκη. Καλημέρα, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Στην ισχυροποίηση της κεφαλαιακής της βάσης με την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 8,8 δισεκατομμύρια δραχμές, προχωρά αυτή τη στιγμή η εταιρεία Σωληνουργία Κορίνθου.
Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί τόσο με κεφαλοποίηση αποθηματικών, όσο και με την καταβολή μετρητών. Συγκεκριμένα, κάθε παλαιός μέτοχος θα λάβει 2 νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά, καθώς επίσης θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στην αύξηση, λαμβάνοντας 3 νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές στην τιμή των 2.650 δραχμών. Αξίζει, Γιάννη, να αναφέρουμε ότι τα κεφάλαια που θα αντλήσει η Σωληνοργία Κορίνθου πρόκειται να διατεθούν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας ύψους 33,7 δισεκατομμύρια δραχμές, που ήδη εκτελείται και έχει ως αιχμή τη δημιουργία νέων μονάδων παραγωγής στη βιομηχανική περιοχή της Θύσης Βιωτίας. Γιάννη. Βίκη, σε ευχαριστούμε. Και ενώ συνεχίζει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Σωληνοργίας Κορίνθου, εμείς να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα μας. Πάντως, να τονίσουμε και ότι επιβεβαιωθήκαμε χτες που είπαμε ότι η μετοχή της Σωληνοργίας Κορίνθου θα σπάσει στα 3, δηλαδή θα δώσει 2 καινούργιες και 1 η παλιά, 3. Το θέμα που θα μας ασχολήσει τώρα δίνει την εντύπωση με την πρώτη ματιά ότι αφορά περισσότερο τις κυρίες, αλλά ουσιαστικά διευκολύνει την ενταξιακή πορεία προς τη μεγάλη κυρία, την ΟΝΕ. Πρεμιέρα σήμερα των επισήμων εκπτώσεων στα καταστήματα, οι οποίες θα κρατήσουν 2 ολόκληρους μήνες, ίσως για τελευταία χρονιά, καθώς την ευθύνη της χρονικής διάρκειάς τους αναλαμβάνει στο εξής το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτά και άλλα πρόκειται να συζητήσουμε με τον πλέον αρμόδιο, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας, τον κύριο Αλέξανδρο Δρακάτο. Κύριε Δρακάτο, καλώς ήρθατε στο Sky. Καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν η επισήμανση δική μας είναι σωστή, ότι ο μεγάλος χρόνος των εκπτώσεων των καλοκαιρινών μήπως είναι για να βοηθήσουμε τη μεγάλη κυρία, όπως είπαμε, ή την προσπάθεια της Ελλάδας να φτάσει στην ΟΝΕ. Όχι, δεν νομίζω. Ξέρετε ότι ο θεσμός των εκπτώσεων είναι πάρα πολύ παλιός. Βεβαίως θα πρέπει να πω ότι τα τελευταία χρόνια, και σε αυτό φταίμε εμείς οι έμποροι, τον έχουμε λίγο αποδιοργανώσει το θεσμό με τις παρατεταμένες εκπτώσεις, με τις προσφορές που συνεχίζονται όλο τον χρόνο. Με αποτέλεσμα βεβαίως να μην σημαίνει και πολλά πράγματα η περίοδος των εκπτώσεων, δυστυχώς. Από εκεί και πέρα περιμένουμε, το είπατε και εσείς νομίζω, να επέμβει το Υπουργείο Εμπορίου. Περιμένουμε αυτό το περίφημο νομοθέτημα σκούπα που λέγεται και που ρυθμίζει διάφορα εκκρεμή προβλήματα. Μεταξύ των άλλων, θα μπορούσαμε να σημειώσουμε ότι βοηθάει και στην προσπάθεια διατήρησης ή μείωσης του πληθωρισμού. Ναι. Παρατεταμένη εκπτωτική περίοδος. Ναι, αλλά ξέρετε, ασφαλώς το να πέσει ο πληθωρισμός είναι κάτι πολύ σημαντικό και εμείς το επιζητούμε. Αλλά δεν θα πρέπει, παραδείγματος χάρη, να σκοπεύουμε να πέσει ο πληθωρισμός με παρανομίες. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση αναφέρομαι στους συναδέλφους εκείνους, πάντοτε τους ίδιους, οι οποίοι ξεκινάνε τις προεκτώσεις. Θα μας πείτε τα ονόματα? Εδώ όχι, δεν χρειάζεται. Δεν θέλετε, είναι γνωστά στην αγορά. Εμείς έχουμε πάρει σαν εμπορικό σύλλογο ακόμα και ασφαλιστικά μέτρα εναντίον ορισμένων συναδέλφων, αλλά το κακό δεν φαίνεται να σταματάει. Από εκεί δηλαδή, και πέρα, όπως είπατε, αυτές οι αλυσίδες, αυτές οι εταιρείες κάνουν εκπτώσεις περισσότερο από το δίμηνο, τρίμηνο που θα κάνετε? Ναι, ξεκινάνε περίπου 15-20 μέρες κάθε φορά πριν από τις εκπτώσεις. Για να προλάβουν. Να προλάβουν τα πράγματα, και πράγματι έχουν κάποια αυξημένη εργασία. Τις παρατείνουν και μετά την επίσημη λήξη. Άρα είναι μια χρονιά εκπτώσεις. Μια χρονιά εκπτώσεις. Τότε δεν γεννιέται έτσι η υπόνοια ότι τα καλά ρούχα, τα καλά προϊόντα δεν τα βγάζετε στις εκπτώσεις? Γιατί οι εκπτώσεις είναι τόσο μεγάλο διάστημα. Όχι, κοιτάξτε τι γίνεται. Ο θεσμός των εκπτώσεων καθιερώθηκε εποφελία και των δύο μερών. Και των καταναλωτών να ψωνίσουν ορισμένα είδη φτηνότερα, και των συναδέλφων εμπόρων να ξεπουλήσουν, όπως λέγαμε παλιότερα, να δραχμοποιήσουν τα εμπορεύματα. Αυτό το πράγμα ισχύει ακόμα, αλλά από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, φοβάμαι ότι έχουμε ενσπείρει ένα συνέστημα αμφιβολίας στους καταναλωτές, αν οι εκπτώσεις είναι πραγματικές, γιατί διαρκούν τόσο πολύ, γιατί τα ποσοστά είναι τόσο υψηλά, φτάνουν καμιά φορά ακόμα και στο 60% και το 70%. Βλέπετε, όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να διορθωθούν κάποια στιγμή. Τι προτείνετε? Εμείς έχουμε προτείνει προπολού. Καταρχήν τη μείωση των περιόδων των εκπτώσεων, των δύο περιόδων, στις 45 μέρες το πολύ. Έχουμε προτείνει να μην γίνονται προσφορές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά κάθε επιχείρηση να έχει το δικαίωμα να κάνει προσφορές, που είναι κάτι διαφορετικό από τις εκπτώσεις, 3 φορές το χρόνο μόνο. Και προπαντός να μην παραχωρείται η άδεια για προσφορές 1 μήνα πριν και 1 μήνα μετά από την επίσημη περίοδο των εκπτώσεων. Η δικαιολογία των συναδέλφων σας που κάνουν ή μάλλον επιθυμούν την παρατεταμένη περίοδο των εκπτώσεων, ποια είναι?
Τίποτα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Θέλουν να υποφεληθούν αρχίζοντας κάθε φορά και ξανατονίζω κάθε φορά οι ίδιοι συνάδελφοι, κυρίως στον χώρο της ένδεσης, να κάνουν προεκτώσεις να υποφεληθούν, αν θέλετε, αυτό το διάστημα όπου λίγα, πολύ λίγα καταστήματα προσφέρουν κάποια είδη με έκπτωση. Και δεν νομίζω ότι θα πρέπει σε αυτό, σε αυτή την, τον αθέμητο ανταγωνισμό να βοηθούν οι καταναλωτές που, εν πάση περιπτώσει, όταν αρχίσει η επίσημη έναρξη των εκπτώσεων, έχουν πολύ μεγαλύτερη επιλογή. Γιατί τότε όλα τα καταστήματα κάνουν εκπτώσεις. Οι καταναλωτές έχουν κάποια δικαιώματα, τα οποία μπορείτε εσείς σήμερα να μας τα πείτε. Τι εννοείται δικαιώματα? Στην περίοδο των εκπτώσεων, τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές? Εκείνο που πάντοτε λέω είναι ότι θα πρέπει και εμείς πλέον να αρχίσουμε να κάνουμε κάποιο προγραμματισμό, όπως κάνουν οι άλλοι Ευρωπαίοι που ξέρουν από φέτος που θα πάνε εξοχή του χρόνου. Λοιπόν, μπορεί κανείς να υπολογίσει τι ανάγκες έχει για το καλοκαίρι, να επισκεφθεί κάποια καταστήματα, να σημειώσει τις τιμές εκείνων των ημερών, να σημειώσει την ποιοτική στάθμη και όταν θα αρχίσουν οι επίσημες εκπτώσεις να επισκεφθεί τα ίδια καταστήματα ώστε να διαπιστώσει αν πράγματι η έκπτωση είναι το ποσοστό που αναγράφεται και αν πράγματι υπάρχει η ίδια ποικιλία και η ίδια ποιοτική στάθμη. Για παράδειγμα, πάμε σε ένα κατάστημα και μας λένε πώς θα πληρώσετε, μετρητά ή με πιστωτική κάρτα. Τι εξηγήστε με αυτή τη διαφορά, γιατί εγώ όταν δίνω την πιστωτική κάρτα νομίζω πάλι για μένα μετρητά είναι. Ναι, ασφαλώς. Και η ερώτηση αυτή δεν πρέπει να έχει την έννοια από εκείνη που πράγματι πρέπει να έχει. Δηλαδή, η μόνη δικαιολογία το να ερωτηθείτε εάν θα πληρώσετε με μετρητά ή με κάρτα είναι η προετοιμασία του ταμεία να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία που έχει το να πληρώσετε με κάρτα. Τίποτα άλλο δεν πρέπει να σημαίνει αυτή η ερώτηση. Τι σημαίνει όμως στην αγορά? Θα πρέπει να έχετε ακούσει. Βεβαίως. Μπορεί να σημαίνει ότι αν μας πληρώσετε με μετρητά θα σας κάνουμε μια επιπλέον έκπτωση. Είναι νομίζω το πιο συνηθισμένο από όλα. Αν και αυτό μπορεί να ίσχυε κάποτε παλιότερα, αλλά τώρα νομίζω όλοι οι οργανισμοί οι οποίοι εκδίδουν πιστωτικές κάρτες πληρώνουν τους συναδέλφους σε πολύ πολύ μικρότερο διάστημα από ότι κάποτε όταν παίρναμε τα λεφτά μετά από 20 μέρες. Όταν λοιπόν τα παίρνουμε σε μία ή σε δύο μέρες νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάποια πονηριά στην ερώτηση αυτή. Μήπως όμως στις δόσεις που πληρώνουμε όταν ψωνίζουμε με κάρτα, γιατί είναι διαδεδομένο αυτός ο τρόπος πληρωμής και αγοράς, μήπως πληρώνουμε και τους τόκους της κάρτας και τους τόκους ενδεχομένως που βάζει ο έμπορος? Κοιτάξτε, όταν υπάρχουν δόσεις και μάλιστα δόσεις παρατεταμένης διάρκειας, ασφαλώς κάποιοι τόκοι επιβαρύνονται. Αλλά και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας πω ότι τα ποσοστά τα οποία μας χρεώνουν οι οργανισμοί που εκδίδουν τις πιστωτικές κάρτες έχουν μειωθεί σημαντικά. Πάρα πολύ χαμηλά πλέον, τουλάχιστον σε ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως παραδείγματος χάρη όταν ένα κατάστημα δημιουργεί μεγάλο κύκλο εργασιών με τις πιστωτικές κάρτες. Άρα αυτό ευνοείται, αυτό το κατάστημα εννοείται. Βεβαίως, ευνοείται από απόψεως σμίκρυνσης του ποσοστού που κρατάει ο οργανισμός. Πώς κινείται η αγορά? Έχετε κάποια στοιχεία? Όχι πολύ ικανοποιητικά. Ξέρετε ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική και ταχύτατη αλλαγή στη δομή γενικά του ελληνικού εμπορίου. Πάρα πολλά πράγματα συμβαίνουν τα τελευταία 5-6 χρόνια. Έχουμε τη μεγέθυνση και τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των ελληνικών σούπερ μάρκετ, τα οποία πλέον δεν είναι τα παλιά σούπερ μάρκετ που είχαν ως επιτοπλίστων τρόφιμα, τώρα έχουν όλα τα είδη. Είναι πολλοί αγορές. Είναι πολλοί αγορές. Έχουμε επίσης την είσοδο μεγάλων συγκροτημάτων ξένων συμφερόντων, κάτι το οποίο δεν μπορεί να σταματήσουμε και δεν το τονίζω γι' αυτό, δεν το λέω γι' αυτό. Υπάρχουν άλλοι τρόποι που θα πρέπει εμείς να αντιμετωπίσουμε τον ανταγωνισμό των μεγάλων καταστημάτων. Με αποτέλεσμα φυσικά ο ανταγωνισμός να είναι σκληρός, θα σας πρόσθετα καμιά φορά ακόμα και αθέμητος και όλα αυτά βεβαίως δεν ευνοούν τα μικρά και τα μεσαία καταστήματα και είναι γεγονός ότι κλείνουν αρκετά από αυτά. Να κλείσουμε με το «Στην Ελλάδα ζούμε, υπάρχει ελπίδα, στην Ελλάδα ζεις, υπάρχει ελπίδα». Πάντοτε, αλίμονό μας άμα λείψει και ελπίδα. Κύριε Δρακάτε, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Επιστρέφουμε στις επιχειρήσεις τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο με επεκτάσεις των κλινικών του και με εισαγωγή μιας ακόμη θυγατρικής του στην παράλληλη αγορά, συνεχίζει ο Όμιλος Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Το Σεπτέμβριο αναμένεται να λειτουργήσει και το Διαβαλκανικό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Αυτά προανήγγειλε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Ομίλου, Γιώργος Αποστολόπουλος, στη διάρκεια των 2 ετήσιων γενικών συνελεύσεων του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και της Κλινικής Παλαιού Φαλήρου.
Την είσοδο της ιατρικής τεχνικής στη ιατρική του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών στην παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών το 2000, προανήγγειλε ο πρόεδρος του Ομίλου, Γεώργιος Αποστολόπουλος, στη διάρκεια της ετήσιας συνέλευσης. Ο κύριος Αποστολόπουλος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ολοκλήρωση των εργασιών του Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Είναι ένα μοντέρνο κτίριο, φοβερά λειτουργικό. Αρκεί να σας πω ότι η καρδιά του είναι όλη σε έναν όροφο, 9.000 τετραγωνικά, είναι τα πάντα. Εκεί χτυπάει η καρδιά του νοσοκομείου. Σκοπός μας είναι να συγκεντρώσουμε όλο το βαλκανικό χώρο κοντά μας. Να είναι σημείο αναφοράς των Βαλκανίων. Ο Όμιλος Ιατρικό Αθηνών το πρώτο πεντάμινο του 1999 εμφάνισε ενοποιημένο κύκλο εργασιών 13,5 δισεκατομμύρια δραχμές και καθαρά κέρδη 5,3 δισεκατομμύρια δραχμές, σημειώνοντας αύξηση 19% και 60% αντίστοιχα. Εσείς παρακολουθείτε στο κάτω μέρος της οθόνης σας το γενικό δίκτυο, το ποσοστό μεταβολής που είναι συν 1,87%. Και τις μετοχές, την τιμή τους και το ποσοστό τους, όπως μεταβάλλονται αυτή την ώρα χωρίς μεγάλη καθυστέρηση στη Σοφοκλέους. Μεγάλες διαστάσεις έχουν δοθεί στη χθεσινή συζήτηση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής με τον πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σταύρο Θωμαδάκη. Η συζήτηση έγινε υπό τη σκιά της φημολογίας των τελευταίων ημερών για να επικεντρωθεί τελικά στο ζήτημα της τιμής κλεισίματος του Γενικού Δίκτυου που διαμορφώνεται σήμερα έως την τελευταία στιγμή, ενώ θα μπορούσε να προκύπτει ως μέσος όρος των διακυμάνσεων του τελευταίου 15 λεπτού ή ημιώρου. Όπως γίνεται στο εξωτερικό και στις μεγάλες ανεπτυγμένες αγορές. Να δούμε όμως τι αντιδράσεις έχουμε αυτή την ώρα από την αγορά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Ανέστης Ντόκας. Ανέστη. Γιάννη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από τη Σοφοκλέους. Πράγματι, ποικίλες αντιδράσεις δημιούργησε η χθεσινή κατάθεση, θα λέγαμε, του κ. Θωμαδάκη στην Βουλή. Όπου ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφέρθηκε σε πολλά σημεία όσον αφορά τις εταιρείες οι οποίες παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις. Ενώ εκείνο που τόνισε, Γιάννη, ήταν ότι θεμελιώδη στοιχείο εξασφάλιση των επενδυτών δεν είναι η διακύμανση των ζωνίων μετοχών, είπε, αλλά τα μέτρα διαφάνειας. Όπως μας είπαν από το πρωί διάφοροι χρηματιστές, πράγματι ο κ. Θωμαδάκης έδωσε την ακριβή διάσταση που έχει πάρει το θέμα της αγγελικής έρευνας, η οποία πριν αρχίσει να κουράζει σε εισαγωγικά τους ανθρώπους της χρηματιστηρικής αγοράς. Και μάλιστα η είδηση που βγήκε από χθες το βράδυ, κυκλοφόρησε σήμερα το πρωί, ότι ο ΣΔΟΕ, ή μάλλον η εισαγγελία, προτίθεται να αναθέσει και δεύτερο γύρο ελέγχων στις εταιρείες προς το Σώμα Αρκωτών Ελεκτών, δημιουργεί πλέον κατάσταση, θα λέγαμε, εκνευρισμού στις Σοφοκλέους, διότι διαρχόμαστε μια περίοδο στην οποία υπάρχει ένα κύμα συγχωνεύσεων, εξαγορών στις εταιρείες και σαφώς υπάρχει δυνατότητα από τους επενδυτές να τοποθετηθούν, αλλά η ιστορία αυτή με την αγγελική έρευνα ορισμένους ανθρώπους σαφώς τους κάνει διστακτικούς να προχωρήσουν σε νέες τοποθετήσεις. Μάλιστα, Ανέστη, να πούμε τελειώνοντας ότι οι δικαστικές αρχές και οι αστυνομικές αρχές του χρηματιστηρίου είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η εποπτεία της. Και όχι οι δικαστές, βέβαια, που έρχονται όταν υπάρχει σοβαρό ποινικό αδίκημα. Να περάσουμε σε άλλο θέμα. Σοβαρό πρόβλημα εκτιμούν χρηματιστηριακοί κύκλοι ότι προκύπτει με την διαδικασία κτίσης του περίφημου πακέτου της Ευρωπαϊκής Πίστης από τον βορειολαδίτη επενδυτή Τζιβέλη, επιβεβαιώνοντας με διαφορά ενός μηνός, κυρίες και κύριοι, τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει ο Sky και η εκπομπή Οικονομία σήμερα. Τα ερωτηματικά προβάλλει σήμερα ο τύπος με την αφορμή της χθεσινής Γενικής Συνέλευσης. Όμως ας δούμε τώρα ποιες μετοχές βρίσκονται στο limit up, δηλαδή στο ανώτατο όριο, στο σύν 8% και ποιες στο limit down, δηλαδή στο μείον 8%, μείον 6% κτλ. Έχουμε στο limit up ένδυση κοινή, γενική, GEC, ελληνική τεχνοδομική, άκτορας και τεχνοδομή, ATEM και αλυσίδα. Είναι οι μετοχές δηλαδή που είναι στο σύν 8% με αγοραστές χωρίς πολιτές, δηλαδή μόνο αγοράζουν σε αυτές τις τιμές και δεν πουλάει κανείς. Τεχνική Ολυμπιακή Κοινή, επίσης μια κατασκευαστική εταιρεία. Αιωλική Επενδυτική, Φιερατέξ, ΑΝΕΚ, Εξέλιξη και Χαλιβδόφυλλα είναι οι μετοχές με τη μεγαλύτερη πτώση. Ο τζίρος της αγοράς αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται στα 108,3 δισεκατομμύρια δραχμές και ο γενικός δείκτης, όπως βλέπετε, κοντά στο 2%. Ανάσα στους επενδυτές έδωσαν η Fed, δηλαδή η Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής, και ο Alan Greenspan, με την απόφασή τους να αυξήσουν το βασικό επιτόκιο κατά 0,25%. Αλλά κυρίως με τη ρητή δέσμευση του διοικητή της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων εντός του έτους. Και ενώ η Wall Street είχε ανοίξει με απώλειες χθες της τάξης του 0,50%, 1/4 μετά την ευχάριστη για τις αγορές αυτή ανακοίνωση, εκτινάχθηκε κατά 1,41%. Στον απόϊχο κέρδη σημείωσαν και η αγορά του Λονδίνου, η αγορά της Φραγκφούρτης. Με άνοδο έκλεισε σήμερα το πρωί και η αγορά του Τόκιο. Να ρίξουμε μια ματιά και στα ξένα νομίσματα. Άνοδο σημείωσαν το δολάριο, το γεν και το ευρώ, ενώ πτωτικά κινήθηκε το ελβετικό φράγκο έναντι της δραχμής. Να ένα ωραίο θέμα.
Απίστευτο και όμως ελληνικό. Το εθνικό μας δέντρο, η ελιά, καμάρι και πλουτοπαραγωγική πηγή από αρχαιοτάτων χρόνων, κερδίζει μαζί με τους λιόσπορους την παράσταση και του νέου αιώνα στην ενέργεια. Πρόκειται για ένα επαναστατικό καύσιμο biodiesel που θα παράγεται από αγροτικά, ελληνικά αγροτικά προϊόντα. Θα τα παράγει η εταιρεία Elinoil για καλύτερη απόδοση του κινητήρα και καθαρότερο περιβάλλον. Το ενδιαφέρον αυτό ρεπορτάζ είναι της Κατερίνας Σόκου. Παράγεται από φυτά και παραπροϊόντα αγροτικής παραγωγής όπως η ελαιοκράμβη και ο ηλίανθος, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διζελοκίνητα οχήματα. Πρόκειται για το biodiesel, το οικολογικό καύσιμο που εισάγει στην ελληνική αγορά η εταιρεία Elinoil σε συνεργασία με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο αλλά και το Αυστριακό Ίδρυμα Περιβαλλοντικών Αναλύσεων IMU, χάρη σε μερική χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκπροσωπούμε τρεις οργανισμούς που θα συνεργαστούμε προκειμένου να υλοποιήσουμε μια σύμβαση μεταξύ της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Πολυτεχνείου. Στα πλαίσια του προγράμματος Altener 2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Elinoil, κ. Κυνηγός, έδωσε έμφαση στη δυνατότητα ανάπτυξης του προϊόντος στις αγροτικές περιοχές, πρόσθετος λόγος για να ξεκινήσει το πρόγραμμα από τη Θράκη. Όπως τόνισε ο εμπνευστής της συνεργασίας, καθηγητής του Πολυτεχνείου κ. Τουρνάς, η αξία του biodiesel βρίσκεται στο ότι εκπέμπει πολύ περιορισμένους ρήπους και δεν περιέχει θιάφη, σε αντίθεση με το πετρελαϊκό diesel. Όσο περνά ο καιρός, η χρήση των καυσίμων γίνεται πιο άμεσα συνδεδεμένη με το θέμα του περιβάλλοντος. Το biodiesel χρησιμοποιείται ήδη ευρέως στην Αυστρία, με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα για τον αγροτικό τομέα της χώρας και με μεγάλη απήχηση στους καταναλωτές. Χρησιμοποιείται επίσης και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, όπως η Γερμανία και η Γαλλία. Τα πρώτα βήματα κάνει το biodiesel και στην αγορά της Βόρειας Αμερικής. Προμέρισμα 250 δραχμές αναμετοχή θα διανύμει σε δύο εβδομάδες η Μαρφίν, που σημειώνει ήδη κέρδη 508 δραχμών αναμετοχή, οδηγούμενη στη διανομή ισόπωσου μερίσματος και στο τέλος του χρόνου. Να ρίξουμε μια τελευταία ματιά στην αγορά. Βλέπετε κι εσείς άνοδος 1,94%, 110,8 δισεκατομμύρια δραχμές, οι τράπεζες άνοδο 2,26%, οι βιομηχανίες 1,25%, αλλά τη μεγαλύτερη άνοδο την έχουν οι κατασκευές με 6,48%. Εκεί οι συγχωνεύσεις υπάρχουν. Βέβαια, η είδηση που τραβάει είναι ελληνική τεχνοδομική Άκτορας και Ιωάννου Παρασκευαίδης. Τρεις κολοσσοί δηλαδή. Καθώς η συνεδρίαση του χρηματιστηρίου συνεχίζεται, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Sky στο δελτίο 1:30 με την Αλεξάνδρα Καπελετζή. Καλό σας απόγευμα.